πλέον μετά το χθεσινό, να πω ότι ξεκινώντας από ότι κάπου είχαμε ηρεμήσει όλοι μας, θεωρώντας ότι το φαινόμενο βαίνει προς εκτόνωση. Βέβαια, ο χθεσινός σεισμός μας έκανε πάλι να τρομάξουμε. Εγώ χθες προσωπικά ήμουνα στο χωριό Μεσοχώρη την ώρα του σεισμού, τον 5,8-5,9 που έγινε χθες το βράδυ, και η μόνη λέξη που πρέπει να το περιγράψει το συνέστημα αυτό που είσαι είναι τρόμος. Δεν κουνήθηκα τόσο στο σεισμό της Τετάρτης. Από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο χωριό Πρετόρι, όπου υπάρχουν και εδώ ζημιές. Έχουν στήσει ο στρατός, έχει στήσει σκηνές. Υπάρχουν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Σε μια μικρή βόλτα που έκανα, υπάρχουν κάποια θέματα στα παλαιότερα σπίτια. Επίσης, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην εκκλησία του χωριού, η οποία, αν γίνει κάποιος μεγαλύτερος σεισμός, είναι έτοιμη να πέσει, καθώς κόπηκαν οι κολόνες της. Γενικά, τώρα η κοινωνία φοβάται ακόμη χειρότερες καταστάσεις, ίσως. Φοβόμαστε, δεν θέλουμε να το πιστέψουμε, αλλά τα περιμένουμε πλέον όλα. Κάποιες περιοχές μπήκαν και σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, πρέπει να πούμε. Υπήρχε μια σύσκεψη, όπως σας είχα ενημερώσει, στο Δαμάση. Πλέον υπήρχε και καινούργια σύσκεψη σήμερα το πρωί στην περιφέρεια Θεσσαλίας με τους εμπλεκόμενους φορείς. Και γενικώς υπάρχει μια εγρήγορση στις τοπικές κοινωνίες. Πολιτική πλέον όλοι φοβούνται να μπουν στα σπίτια τους. Η πολιτική προστασία, η Δήμη, η Αντιπεριφέρεια, η Περιφέρεια, λειτουργεί το σύστημα ή έχει χαθεί? Ναι, λειτουργεί.